Έχουμε αυτή τη στιγμή την επικαιρότητα μίας μέρας με 1.500 επίδοξους δολοφόνους οι οποίοι στάθηκαν απέναντι σε όλον τον ελληνικό λαό. 1.500 επίδοξους δολοφόνους. Οι κουκουέδες που κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Και ντροπή σας, κύριε Μπογδάνο. Ντροπή σας, κύριε Μπογδάνο. Ντροπή σας. Ένα λεπτό. Γιατί τι εννοείτε, ποιοι είναι οι 1.500 επίδοξοι δολοφόνοι είστε εσείς και η κυβέρνηση σας, κύριε Μπογδάνο, που 8 μήνες δεν κάνατε τίποτα. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Κύριε Κρυθαρίδη, παρακαλώ, καταλαβαίνω την έκρηξή σας, αλλά επιτρέψτε στον κύριο Μπογδάνο να πει τις απόψεις. Περιμένω μία ώρα τη σειρά μου για να μιλήσω και έρχομαι καταδιακοπτόμενος. Το κατανοώ, ελάτε. Λοιπόν, εάν δεν με θέλετε να φύγω. Σας καλέσαμε, άρα προφανώς σας θέλουμε. Ελάτε, κύριε Μπογδάνο. Συνεπώς, ξαναλέω, 1.500 επίδοξοι δολοφόνοι, έστω και εξαμελίας, στους δρόμους της Αθήνας. Γιατί? Διότι η Ιερή Αγελάδα του Πολυτεχνείου είναι για το ΚΚΕ σημαντικότερη από την εθνική προσπάθεια ερώτημα και τη ζωή των συμπολιτών μας. Ερώτημα, κύριε Μπογδάνο. Έχετε μείνει σε 4 αστυνομικούς, ενώ έχουμε 1.500 επίδοξους δολοφόνους στους δρόμους της Αθήνας. Ακούστε με να χαρείτε όμως. Ερώτημα. Να χαρώ, ναι. Είδαμε τους 1.500 διαδηλωτές του Κομμουνιστικού Κόμματος με αποστάσεις και με μάσκες. Μάσκες της αστυνομίας. Δεν είδαμε μάσκες στην αστυνομία, είδαμε συνοστισμό. Να μην κατέβαιναν οι διαδηλωτές για να μην χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα στην αστυνομία. Έχουμε φτάσει στην χώρα πλέον του παραλόγου να κατηγορούμε τις δυνάμεις του νόμου. Είναι επίδοξοι δολοφόνοι, δηλαδή τα μέλη του ΚΚΕ, και δεν είναι οι αστυνομικοί που δεν φορούσαν μάσκες και ήταν μπουλούκια. Βεβαίως, κυρία μου, βεβαίως. Ναι. Καταφατική απάντηση. Θετική. Πώς αλλιώς να το πω. Είστε σοβαρός τώρα με αυτά που λέτε πραγματικά, κύριε. Σοβαρότατος, κύριε. Απλά δεν είμαι κομμουνιστής. Και δεν είμαι αριστερός. Μάλιστα. Και δεν τα βλέπω όλα μέσα από το παραμορφωτικό φακό της Ιερής Αγελάδας, ναι, του Πολυτεχνείου. Όλοι σεβόμαστε το Πολυτεχνείο. Εσείς όμως φέτος, ναι, θέλετε να σκοτώσετε τον κόσμο. Κύριε Μπογδάνο, εσείς το σεβαστήκατε χθες το Πολυτεχνείο προχθές, όταν πήγατε ως τοποτηρητή στον ΜΑΤ. Ως τοποτηρητή στον ΜΑΤ. Θα μου περιστήλετε στο Πολυτεχνείο. Έτσι το σέβεστε και το γιορτάζετε. Να σας πω, τι ψεύτης είσαι εσύ. Τι ψεύτης είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός που έχετε εκεί πέρα. Σας παρακαλώ, είναι ο κύριος Κρυθαρίδης, εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 25. Ο βουλευτής περνάει 5 λεπτά από την περιφέρειά του και βγαίνει αυτός εδώ πέρα ο ψεύτης και λέει το ποτηρητή στον ΜΑΤ. Να ανακαλέσει τώρα. Κύριε Μπογδάνο, σήμερα ο κύριος Κρυθαρίδης, ο εκπρόσωπος τύπου. Δεν έχω εικόνα. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Μέρα 25. Κύριε Μπογδάνο, σήμερα η κυβέρνησή σας παρεμπόδισε βουλευτές και του Μέρα 25 και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να ακούσουμε τον κύριο Σπίρτζη όμως. Το σοου του ανεύθυνου ναρκισισμού από το Μέρα 25 σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Πάντως μια χαρά αποστάσεις είχαν και εκείνοι. Οι αστυνομικοί που με τόσο ζήλο υπερασπίζεστε δεν είχαν. Μιλάμε για τραγέλαφο. Ο μόνος σοβαρός σήμερα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν περίμενα ότι θα το έλεγα ποτέ. Να πάμε στον κύριο Σπίρτζη. Κύριε Σπίρτζη, πήρατε και τα εύσημα του κύριου Μπογδάνου μόλις στην περίπτωση που διότι, δεν το... Ξέρετε γιατί? Διότι κατέβηκε με βουλευτές. Αυτό που αμφισβήτησε πριν ο εκπρόσωπος του Μέρα 25. Και το Μέρα 25 με τις βουλευτές κατέβηκε. Με βουλευτές κατέβηκε το Μέρα 25, κύριε Μπογδάνου. Όχι, αμφισβήτησε ότι εγώ μπορώ να κατέβω στην περιφέρειά μου. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάω. Κύριε Κρυθαρίδη, δεν έχουμε ακούσει καθόλου τον κύριο Σπίρτζη. Παράκληση. Απλά, κυρία Γιάμαλη, η κυβέρνηση του κυρίου Μπογδάνου σήμερα παρεμπόδισε βουλευτές να κινηθούν ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας. Κύριε Σπίρτζη, να ακούσουμε. Σας παρακαλώ. Βουλευτές Αθηνάς. Βεβαίως, βουλευτές Αθηνάς. Ποιους? Θέλετε να μας πω την κυρία Αδημοπούλου, την κυρία Σακουράφα, ναι, τον κύριο Αφένη, ναι, την κυρία Παγκίνη, την κυρία Μπακαδήμα και τον κύριο Βαλουφάκη. Έχετε βγάλει 7 βουλευτές Αθηνάς. Μας δουλεύετε, θα μου τραβάσετε. Πόσους βουλευτές έχει βγάλει Αθηνά? Κύριε Μπογδάνο, είναι 6 και ο γραμματέας του κόμματος. Σας παρακαλώ, κύριε, πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Σπίρτζη. Κύριε Μπογδάνο, συνεργαστείτε μαζί μου. Είναι βουλευτές Αθηνάς. Όχι, νομού Αττικής και ο γραμματέας του κόμματος. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι Αλφα Αθήνας. Στην Αλφα Αθήνας κινούνται. Η περιφέρειά τους δεν είναι η Αλφα Αθήνας. Είναι η εκλογική. Κύριε Κρυθαρίδη και κύριε Μπογδάνο.